Στο τέλος Αχιλλέας Περέας 0-2 τελικό αποτέλεσμα και συνέχεια ευχαίσαμε τις συνεντεύξεις. Η μήνυ φιέστα που έρχεται να εδώ η ομάδα του Αριστοτέλη. Βλέπετε τους παίκτες έτοιμους στο Κύπρο εδώ δίπλα. Δεν βλέπετε κύριο Μαντούνας δίνει τα μετάλλια στους παίκτες. Πρώτης πρώτος ο Γαβριήλ. Εδώ Αριστοτέλη. Δίπλα τα παιδός ο μεγάλος ζωγράφος φέτος που ήρθε στο Αριστοτέλη και άλλαξε τα πάντα στον Αριστοτέλη. Και η ομάδα γύρω πλαθήτρια. Βλέπετε αριστερά ο μεγάλος ζωγράφος. Που βρισκόμαστε για το μεγάλο παιχνίδι Αριστοτέλης Περέα, όπου ο αποκλήρωσης του Αριστοτέλη ευχαριστεί βεβαίως όλη τη χρονιά για τη βοήθεια και τον κύριο Ασλανίδη Εμπόριο Τροφίμων και τους φιλοσκοπούς Αχιλλέας Πασαλίδη 75 και τα υποδήματα Γιάννη στην Πασαλίδη 62, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει φέτος την ομάδα. Επίσης ευχαριστεί η ομάδα του Αριστοτέλη όλους όσους όλους βοήθησαν στη φετινή χρονιά, την μεγάλη χρονιά για το πρωτάθλημα που κέρδισε επάξια η ομάδα του Αριστοτέλη όλους τους φίλους της περιοχής Καλαμαριάς και όχι μόνο που έχουν βοηθήσει. Μόνο στο βγαίνει τώρα, για να δούμε τώρα. Θα κάνει το σούτ εκεί μόνο στο γύρο Χατζησταύρου και θα χάσει την ευκαιρία για κάτι καλό, θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη λίγο. Κάνει τη σέντρα. Το σούτ που θα γίνει τελευταία στιγμή με δεύτερη προσπάθεια, προσπάθησε εκεί ο Νικολάου με διπλή προσπάθεια να κάνει τον γκολ, δεν μπορούσε όμως. Γεια Σμπέκ, για τον Λοζίδη, φοβερή παλιά. Λοζίδη θα κάνει και το πλασέ πάνω από κάτω από τα φύλλα και πάνω από το μπλοκάρι. Ζιαχόβαλης, πέρασε τώρα Νικολάου. Νικολάου πάντα, Νικολάου θα κάνει μόνο στον Λοζίδη, στέτα τέτοι σχεδόν βγήκε ο Λοζίδης, θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία από τον Λοζίδη. Γαβριήλ μέσα στην περιοχή, Γαβριήλ πάντα. Γαβριήλ θα κάνει και τη σκύλα, κεφαλιά. Ο Ζήλης και το όχι. Δεν θα μπορέσει όχι ο Βαγγέλης, ήταν δεν θα μπορέσει ο Βαγγέλης να κάνει τον κόλλο τα αριστερό σου. Ο Ζήλης έκλεψε, Σούλη. Καρμίδης. Για σμπέκ το σούτ από την τελευταία στιγμή ο Ρεόπουλος. Νέα φάση για την ομάδα του Αριστοτέλη. Έκανε την εμφάνισή του ο κ. Μπακογλίδης εδώ στο γήπεδο προσκεκλημένος από την πλευρά του Αριστοτέλη. Μακρύ παλιά που είναι τώρα που σπάσε να βγάλει, όμως θα βγει έξω ο Ρεόπουλος και μα τώρα και δεν είναι ψάχνει. Παίζεται δηλαδή ο βοηθός μόνος του Πετρίδης. Πετρίδης για να δούμε. Στο Καναφιλίδης. Ναι, Καναφιλίδης και τον πω. Στο Καναφιλίδης ο Ρεόπουλος και 0-1 για την ομάδα του Αχιλλέα Περέας. 0-1 λοιπόν με το Καναφιλίδη. Ξεκινάει το Σαχολάρι. Αυτός κατευθύνει τον Καρμίδη, αλλά προλάβει ο Καρμίδης. Καρμίδης πρόλαβε, έκανε και τη σέντρα στο πίσω το κεφαλιά που θα γίνει από το Ρεσούλη στην αρχή. Δεν θα μπορέσει μπάλα και βγει, να είναι μια καλή φάση για την ομάδα του Αριστοτέλη. Γόντρα της Τριτίμης. Ξεφέρει το Μαρτασίδη. Μαρτασίδης, πάντα. Μαρτασίδης παλιά για τον Πετρίδη και τον Σουτ και 0-2. Πετρίδης και 0-2 για την ομάδα της Περέας. Έγινε στο κόνερ. Με στην περιοχή μόνο στον Κυπίδη Ξεροσούλη θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Χάνει ο Ρεσούλη, να τη δούμε. Έγινε σέντρα. Μόνος ο κόνερ Γιανακόπουλος θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Γιανακόπουλος τέτα τέτα σχεδόν πάνω στη γραμμή. Θα βγάλει ο Ρεόπουλος αυτό το πλασέ του Γιανακόπουλου. Πάμε τώρα εκεί τον κύριο Ψωμιάδη. Ένα κοντινό πλάνο θα κάνει και εγώ πέρασα και εκεί Τζόγλου, εκεί μόνος που και αυτός είναι το ψήφιος. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν είσαι ο Ψωμιάδης. Και κλέβει τώρα ο Στάθης, ο νεαρός, ο Στάθης, μαλλιά που λέω, και που θα κάνει, θα γίνει το σούτ που θα γίνει τελευταία στιγμή από το Φράγκο, εκεί πάω. Θα φύγει μόλις σαν το Καμίρης. Καμίρης μέσα στην περιοχή, Ρεσούλη, και η μπάλα τελευταία στιγμή θα την βγάλει ο τερματοφύλακας. Ο Ρεόπουλος, φανταστική φάση, ο Ρεόπουλος σίγουρα στην κυριολεξία μετά από αυτό που δεν βλέπετε, όλοι οι συμπαίκτες που δίνουν το χέρι στον Ρεόπουλο.
Βρε το όμως, πάντα επιμένετε, είναι στην περιοχή. Βρε τους πέρασε όλους και δεν μπορεί να κάνει τον γκολ. Την τελευταία στιγμή πήγε να πλασάρει, δεν μπόρεσε, φανταστική η ενέργεια του όλη. Ρεσούλη, μες στην περιοχή, θα βγάλει να θέσει ο Ζιακόβαλης, θα βρει το σούτ, θα αποκρούσε και τον γκολ, θα κάνει για ένα κόμμα, όχι, δεν μετράει. Δεν μετράει τον γκολ αυτό, λέει ο βοηθός ότι είναι offside. Φιέστα, η μίνι φιέστα που έχει εμάς εδώ, η ομάδα του Αριστοτέλη, βλέπετε τους πέντες έτοιμους, το Κύπρο εδώ δίπλα. Και βλέπετε κύριο Μαντούνας, δίνει τα μετάλλια στους παίχτες, πρώτος ο Γαβριήλ. Έλα, τους υποφέρετε. Δίπλα τα πρόβασα ο μεγάλος ζωγράφος, φέντος που ήρθε στο Αριστοτέλη και άλλαξε τα πάντα στον Αριστοτέλη, η ομάδα γύρω πλαθήτρια. Βλέπετε αριστερά ο μεγάλος ζωγράφος. Τον Μπόρκο τη βάλανε οι ποδοσφαιριστές και ο κόουτς. Εμείς απλώς ήμασταν παρόντες, τίποτα παραπάνω. Ναι, δώστε όμως μεγάλη βοήθεια και ειδική και οικονομική. Όλοι υπήρχαν πολλοί που βοήθησαν. Ο κ. Καραμπίδης, ο κ. Σασανίδης και πάρα πολλοί ακόμη. Ήταν πολύ κοντά στην ομάδα και βοήθησαν. Τους ευχαριστούμε όλους και πάρα πολύ ευχαριστούμε. Είπαμε για αυτό ανήκει στους ποδοσφαιριστές και στον κόουτς. Αυτοί ήταν οι ογκόλυφοι. Εμείς παρακολουθούσαμε τα παιχνίδια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καταρχήν, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Το σημαντικό είναι ότι οι παίκτες βγάλαν όλα τα προβλήματα εκτός των αποδυτήριων. Ήμασταν συσπηρωμένοι όλο τον χρόνο. Και όποια εμπόδια βρεθήκαν μπροστά μας, ξεπεράσαμε. Οι παίκτες βασικά και ο προπονητής κράτησε την ομάδα δυνατή. Και ξεπεράσαμε τα πάντα, κάναμε δεύτερο χρόνο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και για μένα είναι μια προσωπική δικαίωση. Βοήθησα όσο μπορούσα τα παιδιά. Αλλά όλα τα αξίζει ο προπονητής και οι παίκτες. Ήταν χαρά μου που ήμουν μαζί τους φέτος. Πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κοντά μας έχουν και τον κύριο Στραντή που όλη τη χρονιά ήταν κοντά στην ομάδα. Μια κουβέντα για την μεγάλη επιτυχία της προς το τέλος, κύριε Στραντή. Το μόνο που πρέπει να πούμε ότι αυτοί που πρέπει να θρέψουν τους καρπούς της νίκης του πρωταθλήματος του κυπέλλου είναι ο Μάρινας και οι ποδοσφαιριστές του. Κανένας άλλος. Δεν δικαιούται να, όμως, να πάρει δανεί. Όχι, δεν δικαιούται κανένας από όλους εμάς να πάρει τα εύσημα που λέμε για το κύπελλο. Το μόνο που αξίζουν είναι τα παιδιά. Σε αυτούς αξίζει να φυτρέψουν αυτοί οι αγωνιστές. Να τις απόξω, εντάξει, όσο μπορούμε να βοηθάμε. Δεν είμαστε τίποτα. Αυτά ήταν τα σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Στο Μάρι και στα παλικάρια του. Να είστε καλά. Μιχάλη που ήταν όλη τη χρονιά που ήταν στην ομάδα. Και στο Μιχάλη. Οκ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά κι εσείς. Είναι πολύ καλά στο Μιχάλη. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Έχω αλλάξει πολλές ομάδες περιοχή, πάντα εδώ στην Καλαμαριά. Και ήθελα να πω ότι φέτος μια πολύ καλή χρονιά, με τα παιδιά όλα καλά, και ο προπονητής πολύ καλός. Είχαμε κάποια προβλήματα στην αρχή, αλλά ελπίζω να βρήκα την υφάκι μου. Αυτό το συνέστημα, τι σημαίνει για σένα να παίρνει πρωτάθλημα, άρα στην οποία έπαιξες? Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά και τον προπονητή που πήραμε στο πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, πρώτη φορά το βιώνω και εύχομαι κάθε χρόνο να έχουμε τέτοια. Φέτος ήρθα στη Θεσσαλονίκη, έπαιξα πρώτη χρονιά εδώ στο Αριστοτέλη. Πραγματικά ένιωσα σαν οικογένεια που δεν είμαι και από εδώ, όλοι μου αγκάλιασαν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη διοίκηση, από τον προπονητή, από τους συμπαίκτες μου πάνω απ' όλα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα φέτος. Και όλη αυτή η χαρά έχουμε να συνεχιστεί και το χρόνο. Αυτά λοιπόν και με το παιχνίδι
της ομάδας του Αριστοτέλη και την φιέστα που ετοίμασαν εκεί οι παίκτες, η διοίκηση και ο προπονητής αλλά και ο κόσμος. Πάμε λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι. Ελπίδες μαχητικού που σημαίνει να σας το δείξουμε.